Hello, είμαι η Φανή και σήμερα στο Ερευνώντας Ανακαλύπτεις θα μιλήσουμε για επικίνδυνα παιχνίδια που έχουν αποσυρθεί. Προσοχή όμως, θα δούμε πως επικίνδυνα παιχνίδια υπάρχουν ακόμα. Πάμε intro. Πόσες φορές αναρωτηθήκατε και ψάξετε πολύ για να βρείτε ένα δώρο για παιδί, για το δικό σας παιδί ή για κάποιο άλλο? Σήμερα, στο Ερευνώντας Ανακαλύπτεις, θα δούμε επικίνδυνα παιχνίδια που αποσύρθηκαν από την αγορά. Θα δούμε όμως και κάτι που δεν γνωρίζουμε οι περισσότεροι. Κάτι που, εάν το καταλάβουμε όλοι, ίσως θα είμαστε πιο προσεκτικοί στην αγορά των παιχνιδιών. Ίσως αναρωτηθεί κάποιος βλέποντας αυτό το βίντεο, μα γιατί να υπάρχουν απαγορευμένα παιχνίδια, γιατί μπορεί ένα παιχνίδι να πάσει να κυκλοφορεί? Μάλλον αυτά συνέβαιναν παλιά. Όχι. Σήμερα, σε κάθε παιχνίδι που έχει πιστοποίηση να κυκλοφορεί στην αγορά, βλέπουμε αυτή την ένδειξη. Όταν λοιπόν βλέπουμε αυτό, το παιχνίδι πληρεί όλες τις προϋποθέσεις ώστε να κυκλοφορεί στην αγορά για αυτή την ηλικιακή ομάδα που γράφει πάνω, στο κουτί. Όλα ωραία μέχρι εδώ. Ναι, αλλά πότε δίνεται αυτή η έγκριση? Αυτό που δεν γνωρίζουμε οι περισσότεροι είναι πως αυτή η έγκριση δίνεται μία φορά στην αρχή πριν κυκλοφορήσει το παιχνίδι. Πηγαίνουν λοιπόν το δείγμα προς εξέταση, τα δείγματα προς εξέταση της πρώτης παρτίδας και ναι, παίρνει την έγκριση. Από εκεί και πέρα, κάθε φορά που το συγκεκριμένο εργοστάσιο, εργαστήριο, οτιδήποτε παράγει το εν λόγω παιχνίδι, δεν ελέγχεται ξανά. Άρα, στηριζόμαστε στην ηθική του κατασκευαστή. Θα είναι η ίδια τα προϊόντα ή θα αλλάξει παραδείγματος χάρη το πλαστικό με κάτι πιο φθηνό αλλά επικίνδυνο για το παιδί? Ή θα αλλάξει κάτι ακόμα για να το κάνει πιο οικονομικό στην κατασκευή και πλέον δεν θα πληρεί τις προϋποθέσεις, αλλά δεν θα το μάθουμε ποτέ? Μπορούμε βέβαια να το μάθουμε. Εάν οι ίδιοι αγοράσουμε ένα παιχνίδι, κάτι που απευθύνεται για τα παιδιά και είναι επικίνδυνο, έχει κάτι, έχει ας πούμε λεπτοπλαστικό, σπάει εύκολα ή έχει ένα υλικό μέσα που είναι απαγορευμένο, τότε πρέπει να κάνουμε καταγγελία. Έρχονται λοιπόν και εξετάζουν αυτά τα παιχνίδια ξανά, την παρτίδα αυτών των παιχνιδιών και τα αποσύρουν από την αγορά. Άρα, λιγότεροι τραυματισμοί. Τραυματισμοί. Μα πώς μπορεί ένα παιδί να τραυματιστεί από ένα παιχνίδι? Πάρα πολύ εύκολα. Άλλωστε, το πιο συχνό είναι, κατά την ανάπτυξη ενός παιδιού, να βάζει πράγματα στο στόμα του. Οπότε, μικρά παιδιά βλέπουμε να καταπίνουν πράγματα. Υπάρχουν όμως και άλλα πράγματα που μπορεί να συμβούν και είναι επικίνδυνα. Ας δούμε μία λίστα απαγορευμένων παιχνιδιών κατά τα χρόνια αυτά. Βέβαια και τώρα αποσύρονται ένα καιρούς παιχνίδια από την αγορά. Όχι μόνο παιχνίδια, περπατούρες, πιπίλες. Αυτό συμβαίνει πιο συχνά στην Κύπρο. Εδώ στην Ελλάδα δεν κάνουμε μάλλον εύκολα κάποια καταγγελία. Θα πρέπει να αποσύρονται τα παιχνίδια όταν είναι επικίνδυνα, όταν το πλαστικό τους είναι λεπτό και μπορεί να σπάσει, όταν περιέχουν μικρά κομμάτια μέσα και είναι το παιχνίδι για μικρά παιδιά, όταν έχει μικρά βεντουζάκια. Επίσης, για τα παιδιά είναι επικίνδυνο ένα πολύ μεγάλο σκηνί μέσα. Βλέποντας την λίστα των παιχνιδιών που αποσύρθηκαν στα τόσα χρόνια, θα καταλάβουμε καλύτερα τι μπορεί να προβεί μοιραίο ή απλά επικίνδυνο για έναν τραυματισμό. Υπήρχαν λοιπόν παιχνίδια που τραυμάτισαν τα παιδιά, τα τραυμάτισαν σοβαρά ή ακόμα και τα σκότωσαν. Πάμε να τα δούμε. Αυτό το kit δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι μια ωραία ιδέα για τα παιδιά. Παιχνίδι, τι ωραία. Ναι, αλλά τελικά αυτό το παιχνίδι περιείχε μέσα μία σκόνη για να μπορέσει να γίνει όλο αυτό, το να πάρει δαχτυλικό αποτύπωμα το παιδί. Αυτή η σκόνη περιείχε ή κατά 5 ή κατά 7% αμίαντο. Ο αμίαντος είναι κάτι πολύ καρκινογόνο για τον οργανισμό μας και αποσύρεται από όπου υπάρχει. Και υπήρχε μέσα αυτή η σκόνη, αυτό το καρκινογόνο και άκρως επικίνδυνο υλικό. Αποσύρθηκε το παιχνίδι μετά την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Αυτή η κούκλα είχε τρελάνει τα παιδιά, την αγάπησαν. Μία έκδοσή της ήταν αυτή που την τάιζες, ό,τι έβαζες μπροστά στο στόμα της, το ρουφούσε. Ενθουσιάστηκαν τα παιδιά, ήταν μια κούκλα σε μέγεθος πραγματικού μωρού και έτρωγε ό,τι της έδινες. Ναι, αλλά ήταν κούκλα. Δεν μπορούσε να ξεχωρίσει εάν αυτό που της δίνεις είναι φαγητό ή απλά πλαστικό ή μαλλιά. Ναι, κι όμως. Υπήρχαν πάρα πολλά ατυχήματα από τη συγκεκριμένη κούκλα. Μάλιστα, ένα κοριτσάκι της ξερίζωσε όλο το πίσω μέρος από τα μαλλιά της, καθώς ήρθε σε επαφή η κούκλα με το πίσω μέρος των μαλλιών του παιδιού και άρχισε να τα ρουφάει και να τα ξεριζώνει.
Ευτυχώς αποσύρθηκε. Το πιστόλι, τα όπλα σε μικρή ηλικία παιδιών, δεν ξέρω γιατί προτείνονται. Το βρίσκω ανούσιος παιχνίδι, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Το συγκεκριμένο βέβαια πιστόλι όπλο είχε καρβίδιο του ασβεστίου, το οποίο όταν έρχεται σε επαφή με το νερό δημιουργεί έκρηξη. Καταλαβαίνουμε πόσο επικίνδυνο ήταν και φυσικά αποσύρθηκε. Αυτό το kit κατασκευή είχε ενθουσιάσει μικρού και μεγάλου. Γονεί παίζανε με τα παιδιά. Μπορούσε να φτιάξει ολόκληρου πύργου, ολόκληρα κτίρια με μαγνήτε τα οποία γκρεμίζονταν. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ψυχαγωγικό. Ναι, αλλά έκρυβε έναν θανάσιμο κίνδυνο. Ποιο ήταν αυτό? Πολλά από τα παιδιά κατάπιναν, έβαζαν στο στόμα του τα μαγνητάκια και τα κατάπιναν. Έτσι υπήρχαν πολλοί τραυματισμοί και ένα θάνατο. Πώ έγινε αυτό? Εάν ένα παιδί καταπιεί ένα μαγνήτη και μετά καταπιεί και δεύτερο, δύο φτάνουν, αλλά και τρίτο κτλ., οι μαγνήτες κολλούν μεταξύ τους. Δεν μπορεί να τους απορροφήσει ο οργανισμός όπως την τροφή. Και στην περίπτωση του 22 μηνών Kenny Sweet, ενώθηκαν μεταξύ τους οι μαγνήτες και έστρεψαν το έντερο. Και έτσι έφτασαν να διαταραχθεί η παροχή αίματος στα ζωτικά του όργανα. Και δυστυχώς το παιδί κατέληξε. Αυτό το παιχνίδι πριν αποσυρθεί είχε ως αποτέλεσμα 34 παιδιά στο νοσοκομείο και ένα, όπως είπαμε, νεκρό. Αυτές οι πολύχρωμες χάντρες είχαν τρελάνει τα παιδιά. Ήταν από τις πρώτες φορές που κυκλοφορούσαν, τώρα είναι κάτι συνηθισμένο. Αυτές λοιπόν οι πολύχρωμες χάντρες έφτιαχνες ό,τι ήθελες και το κολλούσες με μία κόλλα. Το επικίνδυνο εδώ ήταν η κόλλα, γιατί η κόλλα περιείχε ένα ναρκωτικό μέσα. Αυτό που χρησιμοποιούν στους βιασμούς. Αυτή η επικίνδυνη ουσία υπήρχε μέσα στην κόλλα. Πολλά παιδιά έκαναν εμετό, άλλα ζαλιζόντουσαν, άλλα λιποθυμούσαν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ευτυχώς το ανακάλυψαν και το απέσυραν. Ένα χρόνο βέβαια μετά, ο ένας εκ των κατασκευαστών, δύο ήταν οι κατασκευαστές αυτού του παιχνιδιού, ξανακυκλοφόρησε το παιχνίδι με κόλλα που είναι ασφαλής για τα παιδιά. Εντάξει, οι φούρνοι τώρα είναι πολύ συνηθισμένο να υπάρχουν σε παιχνίδια. Τότε ήταν κάτι πρωτότυπο. Έτσι λοιπόν, ξαναέβγαινε το παιχνίδι ξανά και ξανά. Είχε γίνει ανάρπαστο. Στην παρτίδα όμως που κυκλοφόρησε το 2006 υπήρχε ένα πρόβλημα και ο φούρνος ανέβαζε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Έτσι, τα παιδιά πάθανε εγκάβματα, τραυματίστηκαν. Συγκεκριμένα, υπήρχαν 77 περιπτώσεις όπου παιδιά πάθαν εγκάβματα και τραυματισμούς από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μπάλα η οποία όταν έρχεται σε επαφή με το νερό μεγαλώνει, ενθουσιασμένοι όλοι. Το 2013 όμως αποσύρθηκε. Γιατί? Γιατί αυτή την μπάλα πολλά παιδιά την κατάπιαν και δεν φαίνονται και στις εκτινογραφίες. Μέσα τους λοιπόν μεγάλωνε. Κάποια παιδιά αναγκάστηκαν να κάνουν χειρουργική επέμβαση για να την αφαιρέσουν. Άκρος επικίνδυνο λοιπόν. Ευτυχώς αποσύρθηκε. Αυτά τα βελάκια για εξωτερικό χώρο ήταν κάτι πολύ καινούριο, πάρα πολύ ωραίο. Είχαν όλοι ενθουσιαστεί. Περιείχε μεγάλα στεφάνια τα οποία τα έβαζες κάτω στο χώμα, στον καζόν και πολύ μεγάλα βελάκια τα οποία πετούσες και καρφωνόντουσαν μέσα. Το παιχνίδι ήταν με στόχους δηλαδή, αλλά τεράστια όλα σε εξωτερικό χώρο. Όπως είναι λογικό για να μπορέσει να καρφωθεί ένα τεράστιο βέλος στο χώμα ή στον καζόν ή οπουδήποτε, θα πρέπει να έχει πολύ μεγάλη και αιχμηρή μύτη. Άρα, επικίνδυνη. Το αποτέλεσμα από αυτό το παιχνίδι, 6.700 τραυματισμοί, 3 θάνατοι και ένα παιδί σε κόμμα. Το πιο περίεργο με αυτό το παιχνίδι είναι ότι λίγο καιρό μετά ξανακυκλοφόρησε. Η μόνη αλλαγή ήταν πως το κουτί έγραφε μόνο για ενήλικες. Το 1994 αυτές οι νεραϊδούλες με τα πολύχρωμα φτερά είχαν τρελάνει τα παιδιά. Είχαν αυτή τη βάση εκτόξευσης όπου την έβαζες πάνω την νεραϊδούλα σου και πατούσες τη βάση και εκτοξευόταν, στριφογύριζε. Είχαν ενθουσιαστεί. Ναι, αλλά δεν ήταν κάτι ελεγμένο. Δεν ήταν κάτι που μπορούσες να ελέγξεις μάλλον την ταχύτητα. Και όπως ήταν φυσικό, υπήρχαν πάρα πολλοί τραυματισμοί. Σπασμένα δόντια, μολοπεστά μάτια. Αποσύρθηκε το 2000.
Το κορυφαίο το άφησα για το τέλος. Ένα πολύ παλιό παιχνίδι. Ένα πολύ παλιό παιχνίδι που αποσύρθηκε ένα χρόνο μετά, αλλά είναι ένα παράδειγμα που απορείς πώς σκέφτηκε κάποιος αυτό να είναι παιχνίδι. Πρόκειται λοιπόν για αυτό το εργαστήριο ατομικής ενέργειας, το οποίο έφερε σε επαφή το παιδί με διάφορα μεταλλεύματα. Μέχρι και με ουράνιο το έφερε σε επαφή το παιδί. Με επικίνδυνες δηλαδή ραδιενεργές ουσίες. Το παιχνίδι κυκλοφόρησε μόνο, σας είπα, και ήταν για παιδιά από 12 έως 15 ετών, αν είναι δυνατόν. Βέβαια, στάθηκαν τυχεροί πολλοί γονείς και πολλά παιδιά, γιατί το παιχνίδι ήταν ακριβό για τότε. Συγκεκριμένα είχε $50, σημερινά $500, οπότε λίγοι ήταν αυτοί που μπορούσαν να το πάρουν στο παιδί τους ως δώρο. Όπως ήταν αναμενόμενο, αποσύρθηκε ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του. Αυτά ήταν τα παιχνίδια. Αλλά υπάρχουν και κάποια περίεργα παιχνίδια που πρέπει να τα προσέχετε. Μπορεί να μην είναι επικίνδυνα για την σωματική υγεία του παιδιού σας, αλλά ίσως για την ψυχική. Ας δούμε μερικά τέτοια περίεργα παιχνίδια. Σίγουρα η επιλογή του παιχνιδιού για ένα παιδί δεν είναι εύκολη υπόθεση. Μην την κάνετε βιαστικά. Και βέβαια μην παίρνετε παιχνίδια στα παιδιά που είναι για μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα από ό,τι είναι το παιδί σας. Αν το παιδί σας είναι 5 και του πάρετε ένα τηλεκατευθυνόμενο παιχνίδι το οποίο συστήνεται για παιδιά πάνω από 12 χρονών, τότε το παιδί σας διατρέχει κινδύνους πολύ σημαντικούς που μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα. Μην ξεχνάτε πως τα πολύ μικρά παιδιά και συγκεκριμένα τα παιδιά από 9 μηνών έως 24 μηνών έχουν την τάση να βάζουν παιχνίδια, γενικά ό,τι έχουν στα χέρια τους, να το βάζουν στο στοματάκι τους. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε πάρα πολύ τι έχουν στα χέρια τους. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ ακόμα και πιπίλες να μην είναι να μην κρέμονται με κρίκους, γιατί μπορεί να φύγει ένας από αυτούς τους κρίκους. Θέλει μεγάλη προσοχή. Όπως και τα παιχνίδια με τους έντονους ήχους. Δεν πρέπει να είναι πολύ δυνατή η ήχη. Αυτά από μένα σήμερα. Εσείς γνωρίζετε πώς τα παιχνίδια μπορούν να είναι μοιραία για ένα παιδί? Γνωρίζετε περιπτώσεις? Το είχατε σκεφτεί? Μετά από αυτό θα είστε προσεκτικοί με την επιλογή παιχνιδιού για κάποιο παιδί? Αλήθεια, τι θα προσέχετε? Εδώ να πούμε βέβαια ότι το ίδιο πρέπει να προσέχουμε την ηλικιακή ομάδα, δηλαδή του που προτείνεται το παιχνίδι, και για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Είναι το ίδιο ακριβώς. Αυτά από μένα σήμερα λοιπόν. Όπως είπα, περιμένω τα σχόλιά σας. Αν σας άρεσε το βίντεο, θα χαρώ να δω το like σας. Επίσης, αν σας αρέσει το περιεχόμενο αυτού του καναλιού, θα χαρώ να δω την εγγραφούλα σας και, γιατί όχι, ίσως και το καμπανάκι. Μέχρι την επόμενη φορά, να προσέχετε, να διαβάζετε τι λένε οι συσκευασίες των παιχνιδιών και να ελέγχετε τα παιχνίδια. Τα λέμε! Every single day.